Κύριε πρόσωπε του Σεβασμιωτάτου, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Η κάθε έκδοση είναι ένα ταξίδι. Βάζοντας φλόρο λοιπόν με όλους εσάς και με συνταξιδιώτες, τους συγγενείς και φίλους του Κώστα Μουντάκη, σας παρουσιάζουμε απόψε τρεις ανέκδοτες υπογραφήσεις μέσα από τρία χρονικά στιγμιότυπα της διαδρομής του. Ο Κώστας Μουντάκης ήταν μια προσωπικότητα που με πίστη, αλλά κυρίως με πάθος για την Κρήτη, αφιέρωσε όλη του τη ζωή σε αυτή και ό,τι τη συνέθεται. Αγωνιστής, δουλευταράς, μα πάνω απ' όλα οραματιστής, ήταν τα τρία χαρακτηριστικά που συνέθεταν το πορτρέτο του Κώστα Μουντάκη. Τρία στοιχεία που πιστεύουμε πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε κριτικός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνο Μουντάκη, που για ακόμα μία φορά μας εμπιστεύτηκε αυτές τις προσωπικές στιγμές του πατέρα του και σε όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την έκδοση, που με μεράκι, χαρά και συγκίνηση κατάφεραν να μας φέρουν σε επαφή όσο πιο κοντά γίνεται με το πρόσωπο του Κώστα Μουντάκη. Αισθάνομαι τυχερός που με αυτόν τον τρόπο γνώρισα καλύτερα έναν πρωτομάστορα της κριτικής μουσικής, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλα τα χνάρια του μέσα στον χρόνο και είμαστε πραγματικά περήφανοι που φέρνουμε στο φως αυτή την κασετίνα. Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ζωγράφο της Κρήτης, Ρουσέτο Παναγιωτάκη, που φιλοτέχνησε την έκδοση και που με καθοδήγησε μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι δίπλα σε βετεράνους της τέχνης, συσσωρεύοντας γνώσεις και παράλληλα να αποκτώ σχέσεις φιλίας με τους καλύτερους του είδους. Επίσης, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ίδρυμα Πολιτισμική Κρήτη, με πρόεδρο τον αξιέπαινο κύριο Μάνο Βελβασάκη και τη σύζυγό του, που για ακόμα μία φορά έγινε αρρωγός της έκδοσης αυτής που κρατάνε σήμερα στα χέρια μας. Κλείνοντας, ένα ευχαριστώ στον Λουδοβίκο των Αναγίων για την υποστήριξη και την έβρεση του γενικού τίτλου της κασετίνας. Ας δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στη κυρία Ειρήνη Γαβριλάκη για να συντονίσει και τους ομιλητές μας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση εκ μέρους του Ανδρέα Εράκη να συντονίσω την απόψινή εκδήλωση παρουσίασης του τριπλού CD που παρακολουθεί τα χνάρια του Κώστα Μουντάκη μέσα στον χρόνο. Τα χνάρια του Μουντάκη πρωτοφάνηκαν στον Καλλικρά της Φακίων. Γράφτηκαν πάνω στα ηρωικά χνάρια του προπάτου του Μανούσου, πρωτοπαλίκαρου του Χατζημιχάλη Ταλιάνη, που σκοτώθηκε στο Φραγκοκάστελο πολεμώντας, αλλά και στα λίγα χνάρια που πρόλαβε και άφησε στη γη ο μερακλής πατέρας του, ο Κελαϊδής, όπως τον έλεγαν λόγω της καλής του φωνής, πριν πεθάνει τρεις μόλις μήνες μετά τη γέννηση του Κώστα. Δάσκαλός του υπήρξε ο Μίτσος Καφάτος από την Αλφά. Ήταν ένας δεξιοτέχνης της λύρας ο Καφάτος, πρωτομάστορας κι αυτός, όπως τα θεριά της κριτικής μουσικής που έπαιζαν εκείνη την εποχή στο Ρέθυμνο, πλουτίζοντας την παραδοσιακή κριτική μουσική με το ύφος τους, ένα ύφος που συμπεριελάμβανε τις αστικές επιδράσεις της περίοδου. Ανδρέας Ρουβινός, Γιάννης Μπερνιδάκης, Αντώνης Καρεκλάς, Στέλιος Σουσταλιέρης. Η πρώτη του λύρα, αυτοσχέδια. Ένα ταβλί, χορδές από τις σύνες αθάνατου, προοικονομία της αθάνατης προσωπικότητας που γινόταν ο Μουντάκης αργότερα. Μόνος του στην αρχή άρχισε να μαθαίνει σκοπούς και εξόπλια της κριτικής μουσικής και ωστόσο έτοιμος ήδη στα 15 του να παίζει στα καφενεία του χωριού. Γρήγορα μάλιστα αξιοποίησε τις αλλαγές στην κριτική λύρα που εξελίχθηκε στο εργαστήριο του Σταγάκη στο Ρέθυμνο. Το 1948 είναι στρατιώτης στα Χανιά. Εκεί γνωρίζεται με τους Κουτσουρέλιδες, τον Γιώργο και τον Στέλιο, με τους οποίους συνεργάστηκε για πρώτη φορά παίζοντας στο ραδιοφωνικό σταθμό το 49. Και όταν μετατέθηκε στην Αθήνα, συνάντησε άλλους ογκόλυθους της μουσικής, όπως τον Σκορδαλό, τον Μουζουράκη και άλλους. Το 51 ξεκίνησε μια σημαντικότατη συνεργασία με τον Σίμωνα Καρά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Αθήνα γνωρίστηκε ακόμα και με σπουδαίους βιολάτορες όπως τον Ναύτη και τον Μαριάνο.
Έπαιζε μαζί τους για 18 χρόνια στην ταβέρνα του Πασιά και όπως λέει ο ίδιος, σε ένα υπόγειο με ένα μικρόφωνο που μοιραζόταν με τα λαούτα. Μαζί του έπαιζε ο Λαουκέρης Νίκος Μανιάς και αργότερα ο Ξυλούρης, ο Γιάννης και ο Μαρκογιάννης. Το 52 τελείωσε η θητεία. Άρχισε λοιπόν να εργάζεται ως εργάτης σε εργοστάσιο της Γραπετσόνας, στο οποίο θα μείνει μέχρι το 67. Είναι η εποχή που εντυπωσιάζεται από τα ανατολίτικα έμπορδα με δοξάρι, το σαράγγι, το καμαϊτσά, το γκεμανέ και συνειδητοποιεί την ευρύτερη μουσική παράδοση στην οποία ανήκει και η λύρα. Ο Μουντάκης ήξερε καλά τη λύρα και είχε αποκωδικοποιήσει την ιστορία της. Είχε συναντηθεί με τους προγόνους της, το μογγολικό μορίγκου και το καζακστανικό κόμπιτς, το αραβικό ρεμπά, τους βυζαντινούς παππούδες της. Είχε παρακολουθήσει τη διαδρομή της από το Βυζάντιο στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη ως παραδοσιακός παιγνιώτης που κουβαλούσε στην ψυχή του με τα βενετσιάνικα γερακοκούδουνά της, λυράκι ή βροντόλυρα ή βιολόλυρα. Δικά του λόγια. Ο λαός μας είναι ανατολίτης. Οι καταβολές μας, το πιστεύω μας, ανατολίτικα δεν είναι. Δεν ανήκουμε στη Δύση, αλλού παπά Πετραχίλη. Ποιοι είμαστε όμως? Η Ανατολή έχει μουσική παράδοση, μουσική παιδεία αναπτυγμένη, έχει θησαυρούς και ας είναι εξυπόλυτη. Εμείς στην εποχή μου, με μια σαρδέλα, μια ελιά και ένα ξεροκόμματο, κάναμε τα ζεύκια μας και κρατούσαμε άβολα και άσπηλα την παράδοσή μας. Μήπως η σημερινή κλειδί μας κάνει ζημιά? Στη δισκογραφία μπαίνει το 52 συνοδεύοντας τους Κουτσουρέλιδες. Το 54 πάλι με τους Κουτσουρέλιδες πρωτοτραγουδά το «Δεν θέλω μέσα στην καρδιά». Αλλάζοντας εταιρεία, αμέσως μετά έγινε ο περισσότερο ηχογραφημένος λυράρης της κριτικής μουσικής. Το 1960 συνεργάστηκε με τον Βασίλη Σαλούστρο. Το 1976 ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ελένης Καραίνδρου και συνεργάστηκαν στα μαθήματα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων που διοργάνωνε η Γκαλερί Ώρα. 3 χρόνια αργότερα ίδρυσε την πρώτη σχολή λύρας στο Οδείο Ηρακλείου και μετά άλλες σχολές στο Ρέθυμνο, τα Χανιά, τον Άγιο Νικόλαο, την Αθήνα. Από το 1979 ως το 1985. Δάσκαλος λοιπόν όχι μόνο για την αδιαφιλονίκητη δεξιοτεχνία του, αλλά και για το όραμα και την πειθαρχία του να μεταδώσει όλον αυτόν τον πλούτο σε εκατοντάδες παιδιά, εκ των οποίων κάποια θα παίξουν απόψε εδώ σήμερα, πολλά από τα οποία σήμερα υπηρετούν την παραδοσιακή μουσική επάξια και έτοιμα. Δικά του και τα λόγια που ακολουθούν. Δεν τους διδάσκω πεντάγραμμα, αλλά με το δικό μου τρόπο στα δάχτυλά τους τους δείχνω πού είναι ο κάθε τόνος. Έτσι μαθαίνουν εύκολα όταν τους τραγουδώ τις νότες. Θέλω μαζί με την τεχνική να καλλιεργούν και την ψυχική τους ευαισθησία. Όχι καλουπαρισμένα πράγματα. Πρέπει ο κάθε λαϊκός μουσικός που εκφράζεται με το συνέστημα και το ένστικτό του να δημιουργεί ανάλογα με την ψυχική του διάθεση, το χαρακτήρα του, τα γεννήματά του. Να βάλει τον εαυτό του μέσα. Αγαπητοί φίλοι, θα μπορούσα να μην είχα ανατρέξει στο διαδίκτυο και αλλού για τις σύντομες πληροφορίες που σας είπα και που πιθανόν γνωρίζετε και ήδη αφού έχετε παρακολουθήσει την πορεία αυτού του εξαιρετικού καλλιτέχνη. Θα λέγα την έχετε βιώσει. Θα ήταν αρκετό να μείνω σε αυτά τα λόγια του και μόνο αυτά τα τελευταία, καθώς εδώ κρύβεται η πεμπτουσία της παραδοσιακής μουσικής. Επιμονή, ώσπου να πετούν τα δάχτυλα στις χορδές, ψυχική ευαισθησία, ένστικτο ποτισμένο από τόπους, ανθρώπους και ακούσματα, εκφραστικότητα. Η μουσική του Κώστα Μουντάκη φέρει την Κρήτη των βουνών, της θάλασσας, των αγώνων, της λεβεντιάς, της αγάπης, της μοναξιάς και του παιχνιδιού. Και φέρει τις εικόνες της Ανατολής μας, τον πλούτο της, την πολυπλισματικότητά της, τους καημούς της, τις προδοσίες που υπέστη, τους ρόλους που έπαιξε ή που δεν έπαιξε. Ο Μουντάκης είναι δωρικά λυρικός, αν μπορώ να το πω έτσι. Γροθιά στο στομάχι. Γιατί δεν εξοχλαίει και δεν παραπονιέται. Κάνει μια μουσική που είναι στιβαρή και γι' αυτό διαχρονική. Που δεν εκλοβίζεται στην αυτοαναφορικότητα. Δεν είναι ομφαλοσκοπική,
και ερμητικά κλειστή στον εαυτό της. Είναι αντίθετα αρχιετυπική, αφού αποδίδει πανανθρώπινα συναισθήματα και την ίδια στιγμή χαρίεσα, κομψή και παιγνιώδης, βαθιά και σκοτεινή και την ίδια στιγμή γεμάτη χρώματα και αρώματα. Η μουσική του Μουτάκη, με άλλα λόγια, είναι η ίδια τόπος. Τόπος που βιώθηκε, τόπος που μεταφέρθηκε μέσω αφηγήσεων, τόπος που φιλοξένησε. Ο ρυθμός της είναι ένας μεγάλος ρυθμός που μας κρατά όλους, μας συνέχει, ντόπιους και ξένους. Ένας ρυθμός ανθρώπινος δηλαδή. Έχοντας για 8 χρόνια συμμετάσχει στο σχεδιασμό του φεστιβάλ Κώστας Μουτάκης στην ΑΛΦΑ, που ελπίζω να ξαναγίνει τώρα που κάπως ξεφοβηθήκαμε από τον κορονοϊό, δεν μπορώ παρά να κλείσω με λίγους στίχους από τον Ερωτόκριτο και κάποιους ακόμα από τον Όμηρο, τους οποίους αφιερώνω στους οικείους του Κώστα Μουτάκη, γιατί περιγράφουν κάποιον που σαν το Μουτάκη μπόρεσε να επηρεάσει βαθιά τον καιρό του και τον καιρό μετά από αυτόν, επειδή ήταν επίμονος και φιλομαθής και εξωστρεφής. Ήταν τσαρετής πηγή και τσαρχοντιάς η φλέγα, κι όλες τις ηχάρες ουρανοί και τάστρια γεννήσαν, μόλις τον εμειράνασι, μόλις τον εστολίσαν. Πάντα με κατασταμένους ύπρασε και ξετρέχει να μάθει εκείνα ούδαση και εκείνος δεν κατέχει. Τον Όμηρο. Γιατί έχουν δόξα και τιμή στη γη οι τραγουδιστάδες. Από όλους που τους έμαθε να τραγουδούν η Μούσα και αγάπησε το γένος τους ξέχωρα από όλα τα άλλα. Από όλους σε ένα εγώ τιμή δημόδοκε στον κόσμο που η Μούσα, η κόρη του Διούς, του Διός, με έμαθε ο Απόλλων των Αχαιών τα βάσανα να τραγουδάς με χάρη. Εύχομαι το όνομα του Μουτάκη να μείνει για πάντα, όπως και του ομότεχνου του Δημόδοκου που τραγουδά ο Όμηρος στους στίχους από το Θήτα της Οδύσσιας. Βέβαια, για αυτό το τελευταίο ευθύνη έχουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μετά από αυτό, ο Ιάκωβος Πατεράκης θα παίξει, συνοδευόμενος από τα λαούτα του Γρηγόρη Παραγιουδάκη και του Κυριάκου Σταυριανουδάκη. Καλύτερα τα λόγια.
Τα πανιά του Γιώργη είναι βαθιά ανθρώπινα, γιατί και ο ίδιος είναι βαθιά ανθρώπινος. Ποιοι λόγων εν ολίγης, επειδή γράφει ποίηση και επειδή έχει λογική, σέβεται τις αναλογίες και αναδεικνύει τις αιτίες. Και τα τρία τελευταία στα αρχαία ελληνικά λέγονται λόγους. Η ποίηση του Γιώργου Καράτσι είναι για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, βαθιά πολιτική, γεμάτη αγάπη και χρέος. Καλησπέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχουν υποθεί στο πέρασμα του χρόνου σχεδόν τα πάντα για τον Κώστα Μουντάκη, έτσι που ό,τι και αν προσθέσουμε πια θα είναι σίγουρο πλεονασμός. Ωστόσο, πάντα θα παραμένουν κάποιες πλευρές της προσωπικότητάς του και της πληθωρικής του προσφοράς που θα παρέχουν αρκετά περιθώρια να ξαναδούμε το φαινόμενο Μουντάκης και να αγγίξουμε κάποιες του ακόμη πτυχές. Ειδικά σήμερα, σε μια εποχή εύκολων εντυπώσεων και δυσανάγνωστων αισθημάτων, η καθαρότητα, η ευθετική διάθεση και ο χαλίσικος ερωτισμός του Μουντάκη είναι πολύτιμα στοιχεία για παραγωγικούς προβληματισμούς και συμπεράσματα. Καθαρός άνθρωπος και εμπνευσμένος καλλιτέχνης. Πορεύτηκε με κριτήριο και προτεραιότητα την προσφορά στη μουσική διαδικασία του τόπου. Έβλεπε όχι απλά το σήμερα, αλλά έχτιζε μεθοδικά και υπεύθυνα τη μουσική του δραστηριότητα με όραμα και στόχο το μέλλον. Ταυτόχρονα, με την παρουσία και τη μουσική του δραστηριότητα, η κριτική μουσική φόρεσε τα σκολινά της και βγήκε περήφανη στο σεριάνι της ευρύτερης κοινωνίας. Στόλισε τη μουσική, σεβάστηκε το στίχο ως ένα κρίσιμο συντελεστή της όλης δημιουργικής δραστηριότητας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο σώμα της μουσικής μας παράδοσης. Ας μην παραλείψουμε και αντιθέτως να τονίσουμε με έμφαση ότι μέσα σε αυτό το αποτύπωμα ξεχωριστή θέση κατέχει το ήθος που ανοιχνεύεται στη ζωή του και στο μουσικό του έργο. Το ήθος που είναι το πιο κρίσιμο συστατικό σε κάθε πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, όσο και αν δεν φαίνεται με πρώτη ματιά, και αυτό το ήθος αναδεικνύει εκείνα τα μυστικά χαρακτηριστικά, εκείνες τις ιδιότητες που κάνουν το κάθε έργο να ξεχωρίζει, να εμπνέει και να συγκινεί.
Μερακλής ο Κώστας Μουντάκης με την παραδοσιακή έννοια του όρου, γλέτζες και ευγενικά ερωτικός, οραματιστής και ταξιδευτής στον κόσμο των ονείρων. Ζωγράφισε το κάθε του ζάλο ψημιδευτά πάνω στο σώμα του χρόνου και του τόπου που έζησε. Αυτές οι διαπιστώσεις που θέλω να πιστεύω ότι είναι κοινές σε όλους μας, κάνουν εξαιρετικά σημαντική την έκδοση που σήμερα παρουσιάζουμε εδώ. Τα εύσημα για αυτή την προσεγμένη παραγωγή ανήκουν δικαιωματικά στις εκδόσεις Αεράκη, που δείχνουν πως οι νεότεροι συνεχιστές ακολουθούν τα βήματα του οραματιστή Στέλιο Αεράκη, που σημάδεψε την κριτική δισκογραφία με τις πρωτοβουλίες και την ποιότητα των εκδόσεων. Εύχομαι οι σύγχρονοι φορείς της κριτικής μουσικής, όχι μόνο οι δημιουργοί, αλλά και οι διαχειριστές της, να σκύψουν στο περιεχόμενο του έργου αυτού και να αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία, εμπλουτίζοντας και αυτοί με τη σειρά τους το σύγχρονο μουσικό όραμα. Σας ευχαριστώ. Ο οποίος θα παίξει με τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Πάμε να το κάψω.
ζουνε το σπίτι του κυρού. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων. Με τον Ψαρογιάννη έχω παρουσιάσει τον Ερωτόκριτο. Με τον Μιχάλη Ξηλάκη οργάνωσαν το μουσικό σχήμα «Το κάλεσμα της φύσης». Συνεργάστηκε με τους Γιώργο Γερεδάκη και Νίκο Λιανέρη, με τους οποίους συνυπογράφει μουσικές εργασίες, ενώ έχει επιμεληθεί και άλλες, όπως τις παρέες της Κρήτης Μέλαπες, ένα αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη κι άλλο. Είναι δημιουργός ραδιοφωνικών εκπομπών και αρθρογράφος σε κάθε μορφής, τύπο, έτυπο, ηλεκτρονικό, ελληνικό ή ξένο.
Καλησπέρα σας. Καλώς σας μίξαμε σε μια τέτοια βραδιά. Γιατί όταν κάνουμε βραδιά για τον Κώστα του Μουδάκη, έχουμε όλη την Κρήτη μέσα μας. Όλο τον λαϊκό πολιτισμό αισθανόμαστε. Και κάθε φορά που ακούμε νέες ηχογραφήσεις του Κώστα Μουντάκη, αισθανόμαστε και δέος, αλλά και χρέος. Είναι ο πρωτομάστορας που άνοιξε δρόμους, έκφρασε την εποχή του και κατάκτησε τη διαχρονικότητα. Το έργο του είναι φάρος, είναι πηγής μελέτης και έμπνευσης. Γι' αυτό κάθε νέα ηχογράφηση που έρχεται να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα έχει ξεχωριστή αξία. Μακάρι να βγαίνανε και ηχογραφείς στο Πανεπιστήμιο, γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης του το χρωστάει από εκείνα τα χρόνια. Είχα την τιμή να επιμεληθώ τον εκδοτικό οίκο στο Σύστρο την έκδοση της κασετίνας στις σπάνιες ζωντανές ηχογραφήσεις και τα ριζήτηκα. Η προσφορά των έργων του Κώστα Μουντάκη στους νέους καλλιτέχνες και στο φυσικό κοινό, στο λαό της Κρήτης, είναι πολύτιμη ενέργεια και υποχρέωση στις νέες γενιές. Μεγάλη δουλειά. Ευτυχώς που υπάρχει ο Μάνος ο Μουντάκης που φροντίζει το έργο του πατέρα του και είναι μεγάλη ιστορία να υπάρχει ένα στυλοβάτης μετά που θα φύγει ο μεγάλος καλλιτέχνης να στηρίξει αυτό το έργο, να το προωθήσει, να το φροντίσει, να το διαδώσει. Βλέπετε, η πολιτεία και οι διάφοροι φορείς εδώ στην Κρήτη δεν φρόντισαν να έχουν ένα κέντρο έρευνας και πρόωθησης της λαϊκής μουσικής του τόπου μας, της κρητικής μουσικής. Και δήμαρχε καιρός να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ένα κέντρο κρητικής μουσικής και έρευνας στην κρητική μουσική με αρχεία, με ντοκουμέντα, το χρειάζεται ο τόπος. Βλέποντας την αξία της προβολής διαπαντός μέσω του έργου του Κώστα Μουντάκη, οι βουλευτές που εκλεγόταν στην Κρήτη ή καταγόταν από το νησί μας ή είχαν κάποια στιγμή εκλεγεί στο νησί μας, εξέδωσαν όλοι μαζί ψήφισμα για τη δημιουργία μνημείου του τόπου που έζησε εκείνον τον καιρό. Και αυτό είναι σπάνιο πράγμα. Πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα κάποιος για να το κάνουν όλοι μαζί αυτό. Όμως η διαπίστωση είναι ότι οι άνθρωποι σαν τον Κώστα τον Μουντάκη υπηρέτησαν με πάθος τη μακραίωνη παράδοσή μας κόντρα στους χαλκούς καιρούς, χωρίς καμιά επίσημη αναγνώριση και βοήθεια. Μόνο με την αγάπη του κόσμου. Και ο λαός της Κρήτης ξέρει να τιμά τους λαϊκούς καλλιτέχνες και σήμερα εσείς με την παρουσία σας εδώ πέρα αυτό δείχνετε. Μου έλεγε ο Γιάννης ο Ξυλούρης ότι ο Κώστας ο Μουντάκης ήταν ευχάριστος με αίσθηση του χιούμορ και του όμορφου πειράγματος. Όταν έπαιζε, όμως του άρεσε να είναι σωστός και αυστηρός. Ήταν μεγάλος ολίστας στη λύρα. Είχε τέτοιες συνθετικές ικανότητες που εμπνεόταν από πολλά πράγματα. Από τη φύση, από ανθρώπινες στιγμές, από συναισθήματα, από γεγονότα, από κοινωνικές καταστάσεις, από την ιστορία του τόπου και πολλά άλλα. Ο Κώστας ο Μουντάκης μπόρεσε να εκφράσει την εποχή του και να ανοίξει νέους δρόμους στη μουσική του τόπου μας. Πάντα σκεφτόταν τη δημιουργία. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι κάποια εποχή πήγαινα στην Ευρώπη από πόλη σε πόλη με τρένο για συναυλίες, βλέπια και άλλες εκδηλώσεις. Στο τρένο, με το στυλό, με το χαρτί, έγραφε, έσβηνε, μελετούσε, πάντα σκεφτόταν κάτι να φτιάξει, κάτι να δημιουργήσει. Και αν σκεφτούμε την εποχή που γεννήθηκε, τις τραγωδίες της δεκαετίας του 20, τις τραγωδίες του πολέμου, της κατοχής, του εφηλίου, τα μαύρα χρόνια, τα μετεφυλιακά χρόνια, ο Κώστας ο Μουντάκης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Δούλεψε σκληρά για πολλά χρόνια και άφησε πολύτιμο έργο ανεκτήμητης αξίας. Ο Μουντάκης αποτελεί μια τεράστια υπόθεση στη μουσική μας. Σπουδαίος καλλιτέχνης που σημάδεψε τον καιρό του, σημάδεψε τη μουσική μας και εγώ το θαυμάζω. Ακούγοντας τη μουσική του ξαναβρίσκομαι τους αληθινούς εαυτούς μας. Το έργο του είναι τεράστιο σε όγκο και ποσότητα. Οι ζωντανές ηχογραφήσεις που ξεπηδούν από τα χέρια των Μερακλείδων και των ειδικών είναι κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας. Έτσι είναι και η σημερινή δουλειά που παρουσιάζουμε, ανεκτήμητης αξίας. Ξαναπώ πάλι για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όχι και αυτές οι ηχογραφίες την ίδια μεγάλη αξία και πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθούν στο φυσικό αποδέκτη, στο λαό της Κρήτης.
Ο Κώστας Κουτάκης όμως ήξερε και την αξία του να διδάξω μουσική, να διδάξω τα παραδοσιακά όργανα, τα όργανα εκείνα που τα έχει εγκαταλείψει η πολιτεία. Δεν διδασκόταν σε οδεία. Και όποιο παιδί πάει να κάνει μουσικά όργανα παραδοσιακά, παίρνει ένα χαρτί που δεν έχει αντίκρισμα, ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε ακόμα και σήμερα και πρέπει να λυθεί. Ο άλλος κάνει ένα όργανο της κλασικής, της φωνικής μουσικής και το πτυχίο του έχει αντίκρισμα σε πολλά πράγματα, ακόμα και επαγγελματική αποκατάσταση. Τα παιδιά του λαϊκού πολιτισμού είναι ορφανά και αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και εμείς και οι φορείς της πολιτείας. Ο Κώστας Κουτάκης, πέρα από τη βοήθεια πέδωσης της Ελένη Καραΐδρου, ίδρυσε σχολές λύρας στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις και της Κρήτης και της Αθήνας. Και μέχρι το τέλος της ζωής του που ήρθε σύντομα, σε 65 χρονών, περίπου όσο είμαι εγώ τώρα, το προβλημάτιζε η μέθοδος δασκαλίας της λύρας. Και η μέθοδος της ζωντανής ηχογραφής από τα μαθήματα δόθηκαν αργότερα πάλι από τον Μάνο τον Κουτάκη και αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά. Από αυτά τα μαθήματα, πάρα πολλά παιδιά μοιήθηκαν στα μυστικά της λύρας και της κρητικής μουσικής. Και πολλοί ακόμα μαθαίνουν τα μυστικά της μουσικής του τόπου μας, μελετώντας το έργο του και κάνοντας δημιουργικές αναλήψεις. Γεννήθηκε στον αλφά του, εδώ του Μιλουποτάμου, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Πέρασε δύσκολα χρόνια και από το 1952 μέχρι το 67 που δούλεψε στα λιπάσματα διότι είχε αξιοπρέπεια και δεν ήθελε να πέσει εκεί που έπεσαν άλλοι. Αλλά και εκεί στις γαλαρίες της Κόνης αχημικά μου τάξει σκεφτόταν τη δημιουργία. Σημείωνε σκέψεις, ιδέες, έγραφε σε κομμάτια χαρτί που έφτιαζε από τα τσουβάλια και αυτά τα βρίσκουμε σήμερα και τα βλέπουμε και αναλογιζόμαστε σε τι συνθήκες δημιούργησε αυτό το τεράστιο έργο. Ακόμα και όταν πήγαινε στην Αθήνα το 1968 με ένα πρόβλημα υγείας που είχε, σοβαρό πρόβλημα, στο καράβι έγραψε τον αποχαιρετισμό μας, ο Πέλα Γαρμενίζου. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα αυτά, για να μπει κάποιος στην ψυχή ενός τέτοιου δημιουργού. Είναι μεγάλη ιστορία. Σε ό,τι άγγιζε έδινε πνεύμα, ζωή και φως. Στη μουσική του δεν ήταν ούτε προβλέψιμος, μήτε καθορισμένος. Έχει τη δική του ζωή, έχει κάτι που δεν υπήρχε πριν και που είναι αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης του Κώστα Κουτάκη. Η μουσική του ασοσιάζει, δηλαδή σημαίνει ότι είναι γεμάτη Θεό, το Θεό της Κρήτης. Σαν κορυφαίος Έλληνας λαϊκός δημιουργός κουβαλούσε παραδόσεις, κουβαλούσε αποστάγματα, δοκιμές, πειραματισμούς. Και πότε ξαναέφερε στο φως μέσα από τον εαυτό του τους κρυμμένους θησαυρούς του λαϊκού πολιτισμού, των λαϊκών παραδόσεων, και πότε δημιουργούσε εντελώς νέες συνθέσεις. Μελετώντας σήμερα τους θησαυρούς που μας άφησε κληρονομιά, θα λέμε και θα ξαναλέμε ότι θα ζει για πάντα μέσα από το έργο του. Είναι αθάνατος ο Κώστας ο Κουτάκης. Στη δουλειά που σας παρουσιάζομαι, ένα μέρος της δουλειάς παίζει ο Γιώργος Κουτσουρέλης, ένας σπουδαίος πορτομάστορας από την Κίσα μου, που χαρακτήρισε και αυτό στη μουσική της Κρήτης. Στην άλλη δουλειά του άλλου συντήγου, ο Νίκος ο Μανιάς. Δεν μιλάω πολύ για αυτούς, διότι και τους ξέρετε και ξέρουμε όλη τη σημασία και το λόγο που πρέπει να πούμε και θέλω ιδιαίτερες βραδιές να μιλήσουμε με αυτοί οι άνθρωποι. Ο Κώστας ο Κουτάκης έλεγε και κάτι άλλο. Οτιδήποτε ξεκινά με γνώμονα, με βάση, με προτασικό σκοπό την ύλη, το επάγγελμα και μόνο, και δεν έχει συνέστημα, δεν έχει ψυχή, ποτέ δεν θα πάει καλά. Δεν θα φτάσει στο έπακρο. Ας ξεκινάμε με το όχι πόσο θα πουλήσω και τι θα πάρω, αλλά τι θα προσφέρω και τι θα μείνει. Αυτός είναι ο μεγάλος δάσκαλος, κορυφαίος ερμηνευτής, απαράμιλος δεξιοτέχνης, αισθηκοπλόκος, αλλά και μοναδικός συνθέτης. Αισθανόταν περήφανος που διάλεξε να υπηρετήσει με πάθος τη μουσική του λαού, και όχι όπως λέει ο ίδιος τη μουσική των λογίων και περισπούδα στον Καλαμαράδο. Έλεγε, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον λαό της Κρήτης που τόσα χρόνια μου δίνει απρόχειρα την αγάπη του. Και εμείς σήμερα ευχαριστούμε τον λαό της Κρήτης και τους εραστές της καλής λαϊκής μουσικής για την αγάπη που δείχνουν στο έργο του πρωτομάστορα, στον Κώστα τον Κουτάκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν να βρούμε κρυμμένους θησαυρούς, συντεκτικούς δίσκους, ζωντανές ηχογραφήσεις
και οτιδήποτε άλλο υλικό από τη ζωή και το έργο του κορυφαίου καλλιτέχνη, του δικού μας καλλιτέχνη, του πρωτομάστορα της λαϊκής μουσικής της Κρήτης, του Κώστα του Βουντάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρης Πυριδάκης με τον Κυριάκο Σταυριανουδάκη. Κρίσιμα σημεία και συζητώντας το και με τους άλλους μαθητές, έτσι, τα παιδιά, μας βοήθησε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή. Θυμάμαι μια φορά όταν του είπα ότι δάσκαλε έτσι πολύ με ύφος κιόλας, περισπούδαστο ότι τελειώνω το γυμνάσιο και δεν θα πω μάλλον στο Λύκειο, θα ασχοληθώ με τη μουσική και μου λέει γράψου. Και με κλείνει σε ένα δωμάτιο και μου λέει, τι ακριβώς πολεμάς να κάνεις, τι θέλεις να γίνεις, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι θα σου δώσει μόνο η μουσική, να μην μπορείς να μιλήσεις σε πέντε ανθρώπους και αυτά που λες να μην έχουν καμία αξία, θα τα κάνεις όλα, θα σπουδάσεις, θα φτάσεις εκεί που μπορείς, θα φτάσεις εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανείς, θα φτάσεις με τη μουσική σου και με το έργο σου εκεί που δεν φτάνει κανείς. Αυτός ήταν ο Κώστας Βουντάκης. Και τι είπα πιο δεν έχω.
Αποδεικνύουν οι συνεργασίες του από το 1974 ως το 1988 με τους Θεοδωράκη, Μακόπουλο, Μαμαγκάκη, Δημητρίου, Πραγματευτάκη και άλλους. Το αποδεικνύει η ευδόκιμη απασχόλησή του ως ειδικού μουσικού παραγωγού στην ΕΡΤ από το 1983 μέχρι το 2013, έτος κατά το οποίο η ΕΡΤ έκλεισε βιαίως. Ο Μάνος Μουντάκης είναι συγγραφέας των βιβλίων «Πρακτική μέθοδος μουσικής για λύρα» και «Η κριτική μουσική και τα μουσικά συστήματα». Ως δημιουργός υπογράφει σημαντικά έργα όπως το «Κουαρτέτο Λύρας», «Η κριτική λαϊκή όπερα Οδύσσια» του Καζαντζάκη, «Έργα Ήλιαμου», «Ερωτόκριτος», «Ο γυρισμός», «Της νυχτιάς και της αρμύρας», «Κρήτη αδούλωτη ψυχή». Ψάξιμο στις παλιές κασέτες που βρήκα στο παύλο στο σπίτι. Κασέτες που μέσα δεν ήξερα τι είχαν, απ' έξω το κουτί τους δεν έγραφε τίποτα και ούτε λίγο ούτε πολύ μου φάγανε 2 χρόνια να κάνουμε παρέα σε ένα κασετόφωνο που πλέον δεν είχε, γιατί είχαν εξαφανιστεί και τα κασετόφωνα. Πήγα και εγώ σε ένα κασετόφωνο εδώ στο Ρέθμιο και καθόμουν μέρα νύχτα και άκουγα και έγραφε κατά νύχτα, δεν ήμουν μέσα σε κασέτες.
κασέτες, γιατί μέσα σε αυτό γράφαμε με τον πατέρα μου πάρα πολλά πράγματα, ό,τι μας ερχότανε. Εγώ παίζα πιάνο, κοινός έπαιζε λίρα, ερχότανε μια μελωδία, την κατέγραφε. Στην ίδια κασέτα παρακάτω, ερχότανε με το διασταμάτηση, έγραφα εγώ. Γινότανε ένα τέτοιο παιχνίδι στο σπίτι, που δεν ήταν πάντα παιχνίδι, ήταν και τσακωμή πολλές φορές. Από ένα τέτοιο τσακωμό, βγήκαν και πολλά έργα. Βγήκαν οι Φιλιππίνοι αναφράζοντας τον Καζαντζάκη. Μου το θύμισε προηγουμένως ο Τρισμοκοστής. Είχα γράψει ένα κομμάτι, το ήθελε να είναι ελεύθερο. Και έρθει και μου λέει, μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, θέλω να μου το δώσεις. Όχι, πιο δώσ' το δίνω, γιατί είσαι το βάζεις μέσα σε σιρτούς, σε κοντιλιές, σε καλαμαντιδινά άλλα, θα το κομμάτι θα εξαφανιστεί. Δεν θες το δώσω. Αυτό θέλει να ξέρεις ποιο είναι το επόμενο, ποιο θα είναι το προηγούμενο, να έχει μια ειδική ενορχήστρωση που με τα κριτικά μέσα στο δίσκο το δικό σου θα εξαφανιστεί, θα δεν στο δίκο. Μετά έρχεται από μια εβδομάδα και μου λέει, μα θέλω να μου το δώσει γιατί μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Πατέρα, δεν στο δίνω και μη με... Λοιπόν, μετά παζάρι μου λέει, μα τι θέλεις τέλος πάντων να μου το δώσεις. Λέω ότι μια πλευρά του δίσκου. Μια πλευρά του δίσκου, ποιος είσαι. Λέω, αυτό μου δώσεις. Και τι θέμα θα έχει, πώς θα ρωτώσω. Λέω, αφού σ' αρέσει που ήθελε να είναι ελεύθερος, να βάλω το θέμα Καζαντζάκη. Δηλαδή, να γράψουμε τα κριτικά τα δικά σου και εγώ τα του Ζουρμπά, να γράψουμε να μην αναφράζω Καζαντζάκη. Και ποιο είναι η αναφράζω Καζαντζάκη. Από όλο το δίσκο, μόνο ένα κομμάτι είναι στίχη και μουσική δική μου. Το ήθελε να είναι ελεύθερος. Όλα τα άλλα είναι μουσική δική μου και στίχη του πατέρα μου. Βρήκαμε λοιπόν αυτά που θα έλεγε ο Καζαντζάκης και τα έπαιζε ο πατέρα μου τα κριτικά και αυτά που θα έλεγε ο Ζουρμπάς που ήταν τα δικά μου τραγούδια αλλά με στίχους του πατέρα μου που θα έλεγε ο Ζουρμπάς. Έτσι και σήμερα η κασετίνα που παρουσιάζω δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο τις διαφορετικές τεχνικές που αποκόμισε ο Μουντάκης, όπως ήταν ένα πολύ ανοιχτό μυαλό, ένα ανοιχτό αυτί, ένα ανοιχτό μάτι. Παντού έβλεπε τα πάντα, τα αποθυσάβριζε στο νου του το κρυφό εργαστήρι που το έλεγε ο Καζαντζάκης και τα χρησιμοποιούσε όποτε ερχόταν κατάλληλη στιγμή. Έτσι και τώρα, ήθελα να δείξω σε εσάς, στον κόσμο, από αυτές τις χρονικές στιγμές που πέρασε η τέχνη του Μουντάκη. Αλλιώς έπαιζε το 52, αλλιώς το 62, αλλιώς το 82. Επίσης, λέει το ίδιο Μουντάκη, βεβαίως το ίδιο ήταν ο ήχος του, ήταν ο ίδιος. Πολλές φορές, όπως όλοι οι άνθρωποι, επηρεάζονται αυτά που ακούνε. Όταν ήρθε το πιάνο και μπήκε στο σπίτι του Μουντάκη, εγώ σαν μαθητής σπούδαζα πιάνο. Η κλασική μουσική που έπαιζα στο Όδιο επηρέασε τον Μουντάκη στα μετέπειτα συνθέσεις του. Δεν είναι εύκολο να ακούς κάθε μέρα τον νεαρό γιο σου να παίζει κάτι του Μπαχ ή του Μέντελσον ή οποιοδήποτε και αυτή η μελωδία να μην σε επηρεάσει. Κάθε λάθος σε επηρεάζει. Αυτό όμως πρέπει να το ξέρεις πού σε επηρεάζει και πόσο, να το φιλτράρεις και να το βάλεις εκεί που πρέπει για να το μπορείς να τα αποδώσεις. Αυτό λοιπόν έχει και σήμερα η σημερινή εκδήλωση. Να σας παρουσιάσω το Μουντάκη σε τρεις διαφορετικές πτυχές της ζωής του. Τρεις διαφορετικές πτυχές της τέχνης του. Και να δείξω ότι όλοι οι καλλιτέχνες δανείζονται πράγματα, παίρνουν πράγματα, αποδίδουν πράγματα
συμπεριφέρουν διαφορετικές τεχνικές, τις οποίες ενσωματώνουν στην πορεία τους. Και το άλλο, να σας πω, ποτέ μην πετάτε τίποτα. Γιατί από τις κασέτες, τις παλιές, ακόμα και τα έγγραφα, τα παλιά, όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε, όλοι κάτι να θυμηθούμε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον Νεκτάριο Πλωστράκη και τον Κυριάκο Σταυριανουδάκη να συνεχίσουν αυτή. Και τα κρυφόνι του σαν
σκοτεινά και διώξε κάθε ελπίδα και πες πως δεν με γνώρισες. Είδα κι εγώ όπως είμαι, ας τάξω πως επιάστηκα από μιας γυναίκας τρίχα και σπάσε η τρίχα και έχασα στον κόσμο ό,τι κι αν είναι. Συνδέεται με την παραγωγή της σημαντικότατης εκπομπής «Μονόγραμμα», που στην πολυετή πορεία της παρουσίασε το πολιτιστικό ανάκλυφο της χώρας. Δεν θα πω πολλά εδώ, θα επαναλάβω μόνο τους λόγους για τους οποίους τιμήθηκαν από την Ακαδημία των Αθηνών. Τιμήθηκαν λοιπόν για τη συμβολή στην ανάδειξη του πνευματικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού πλούτου της Ελλάδος. Θεωρώ ότι είναι αρκετό. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, θα σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πατέρα του Γιώργου του Σγουράκη, που δυστυχώς ένα χρόνο το πρόβλημα του αναπνευστικού του δεν το επέτρεψε να είναι εδώ πέρα μαζί μας και πολύ θα το είδατε. Θέλετε σημαντικά ονόματα έτσι κι αλλιώς και εσύ το οπότε. Και γι' αυτό ζήτησε σε μένα να πω δύο λόγια για τον Κώστα τον Μουντάκη. Εγώ τον Κώστα τον Μουντάκη δεν τον γνώρισα σαν το μεγάλο λιγάρι και δάσκαλο, όπως όλοι το ξέρετε, αφού έφυγε από κοντά μας όταν ήμουν ακόμα αρκετά μικρός. Είχαμε στη σπάνια τύχη να τον γνωρίσω μέσα ως έναν απλό και καθημερινό άνθρωπο, αλλά και ως ένα μέρος της οικογένειάς μου, αφού συχνά πυκνά βρισκόταν στο σπίτι μας στην Αθήνα ή στην Αίγινα, και εμείς το δικό του στην Καστέλα και εδώ στα Σταυρωμένα. Αλλά επίσης και στα πολλά γυρίσματα που κάναμε εκείνη την εποχή στην Κρήτη ή μια σειρά ντοκιμαντέρ. Θυμάμαι ένα πρόσχαρο άνθρωπο που τον ήχο της φωνής του, αλλά και το γέλιο του τον ακούω πάντα στα αυτιά μου. Θυμάμαι ακόμα ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε τη μουσική και το ρυθμό βαθιά μέσα του. Τον παρατηρούσα όταν καθόταν και έπινε τον καφέ του. Πάντα μουρμούριζε κάποια μελωδία και με τα μεγάλα εκείνα σκληρά γερακή σκανίχια του χτυπούσε ρυθμικά το τραπέζι και η μητέρα μου τον διαμαρτύρονταν μόνιμα που άφηνε σημάδια στις αντίκες της. Εκείνο βέβαια που ήταν το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι από εκείνη την εποχή ήταν ο αντίκτυπος που είχε ο Κώστας ο Μουντάκης στον απλό λαό της Κρήτης. Το πώς σταματούσαν τα πάντα όταν έμπαινε σε κάποιο μαγαζί και σιγά σιγά όλοι μαζεύονταν γύρω του να τον δουν, να τον ακούσουν, να του μιλήσουν, να κλέψουν λίγη από την άβρα του. Ένα βράδυ μετά το τέλος μιας κουραστικής ημέρας γυρισμάτων καταλήξαμε σε μια ταβέρνα ενός ορεινού χωριού για να φάμε. Εκεί ο ταβερνιάς μόλις είδε τον Μουντάκη άστησε, βούτυξε ένα δίσκο με ρακές, μια καρέκλα κάθισε δίπλα του. Περνώντας η ώρα, το συνεργείο άρχισε να διαμαρτύρεται γιατί έπρεπε να φάνει. Αλλά ο ταβερνιάτης ήταν ανέδωτος. Ήρθε ο Μουντάκης ο Θεός μου και εγώ θα πάω στην κουζίνα. Τότε ο Στάδης, ο διευθυντής φωτογραφίας μας, Αρκάς και ο γιος παλιού ταβερνιάρη, με όλο το θράσος που είχε, του λέει: Σε πειράζει να πάω να ετοιμάσω εγώ. Εγώ δεν το ακούω να μου πάει. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και πήγε. Τέτοιες και άλλες ιστορίες έχω πολλές να σας διηγηθώ. Το πώς γεννήθηκε, ας πούμε, κατά παραγγελία το μετέπειτα βαφτιστήριο του Μουντάκη και του πατέρα μου, ο Γιώργος ο Μαγκελάκης, που κατά την παράδοση πήρε τα χούρια του πατέρα του, του πνευρού του, συγγνώμη, σε λύρα και διδασκαλία. Μπορεί ο καθένας από εσάς να έχει διαφορετικές ιστορίες να θυμάται από τον Κώστα τον Μουντάκη, και είναι φυσικό. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι όλοι θα το τιμούμαστε για το έργο του, για την αγάπη του για την Κρήτη και για τη μουσική κληρονομιά που μας άφησε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας με τόσο καθημερινές ιστορίες και τόσο τεράστια μεγέθη προσφοράς. Απίστευτο είναι αυτό. Τα υπόλοιπα, ο Δημήτρης Βακάκης, πάλι με τον Κυριάκο Σταυριαδάκη.
γνωρίσει περισσότερο μέσα από τους μαθητές του. Με όλους που παίξαμε και με τον Ιάκωβο που με ταλαιπωρούν όλοι. Το προσπράκι που άλλο κάναμε πρόβα και να παίξαμε. Καλησπέρα μου και εμένα. Είναι μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη ευθύνη, μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη βραδιά, την εκδήλωση. Συγχαρητήρια βέβαια και στο Σύστο, στο Μεράκι, στο Στέλιο και στο Ματέα για αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε ο Μουτάκης σαν ο πατέρας μας μουσικά και κατ' επέκταση και δεύτερος πατέρας μας. Μας συμπεριφέρθηκε με τέτοιο τρόπο που διαμόρφωσε το χαρακτήρα μας και μουσικά, αλλά και στην πορεία μας σαν ανθρώποι. Υποχρεωστούμε ότι είμαστε σήμερα και την παρουσία μας σήμερα ΕΠΑΕ και γενικά στο μουσικό στερεό. Thank you.
Για τους